Λοιπόν, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ελπίζω να περάσετε πολύ ωραία το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Σπάνιο πράγμα να έχει καλό καιρό στα Γιάννενα Σαββατοκύριακο. Για όσους δεν είστε από εδώ πέρα, να το έχετε υπόψη σας για το μέλλον. Εντάξει, να το χαίρεστε όσο μπορείτε περισσότερο. Θα ξεκινήσουμε το σημερινό μας μάθημα κάνοντας μια εκτεταμένη, κάπως εκτεταμένη αναφορά στις λογικές συναρτήσεις που χρησιμοποιούμε στα λογιστικά φύλλα. Αυτό που στο προηγούμενο μάθημα είχαμε περάσει έτσι λίγο στα γρήγορα και απαλά με τη συνάρτηση ΙΦΑΝ, θυμάστε. Εντάξει. Θα κάνουμε μια γενικότερη κουβέντα γύρω από τέτοιου τύπου υπολογισμούς και συναρτήσεις στα λογιστικά φύλλα, όπως είναι η συνάρτηση ΙΦ και μερικές ακόμη. Και θα δούμε επίσης μερικά παραδείγματα ακόμη. Πριν ξεκινήσω όμως εγώ να σας μιλήσω για το σημερινό μάθημα, θέλω να μου πείτε αν έχετε απορίες ή ερωτήσεις από το προηγούμενο. Είναι κανείς που θέλει να ρωτήσει κάτι από τα προηγούμενα? Τίποτα, όλα καλά? Ναι, βέβαια. Θέλω να δείξετε λίγο πώς κάνουμε όταν βρίσκουμε τον πρώτο τύπο. Ναι. Συνεχίζουμε τους υπόλοιπους απευθείας, δηλαδή που βγαίνουμε όταν, όπως εκεί που κάναμε τις ημερομηνίες και λέγαμε ότι η τιμή είναι τόσο. Βρήκαμε τον πρώτο τύπο. Ναι. Μετά οι υπόλοιποι βγαίνουν απευθείας. Δηλαδή δεν θέλω να τους ξαναπληκτρολογήσουμε. Μου θυμίζει λίγο σε ποιο παράδειγμα αναφέρεσαι. Ναι, σε αυτό που λέγαμε ότι για την ημερομηνία και μετά λέγαμε ότι η τιμή ήταν 1,74. Α, εκεί με τη βενζίνη, με τον καφέ, με ποιο ήταν? Ναι, με τη βενζίνη. Οκ, εντάξει, κατάλαβα. Ναι, ένα λεπτάκι. Θύμισε μου λίγο το όνομα σου, κοπελιά. Στεφανία, ένα λεπτό, δώσε μου. Για να σε βοηθήσω λίγο, θα σου πω λίγο το εξής. Ας το ανοίξουμε εδώ πέρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ. Είσαι σε αυτό το παράδειγμα, εδώ που λέει 6, στην εξέλιξη της τιμής της βενζίνης. Ή στο πάνω με τον καφέ, θυμάσαι που ήταν αυτά? Μήπως ήταν αυτό? Αυτό το γράφημα, εδώ είμαστε. Α, οκ, okay, εντάξει. Λοιπόν, για πάρουμε λίγο αυτό το αρχείο από εδώ. Εδώ πέρα, μισό λεπτάκι να δούμε. Όχι, δεν θα ανοίξει αυτό εδώ πέρα στο αρχείο. Θα το κάνουμε λίγο από εδώ, μισό λεπτάκι. Να το κάνουμε λίγο από την αρχή. Σε αυτό τον υπολογιστή δεν θα μας ανοίξει. Για μισό λεπτό χάρτηκα, Και είναι και τιμή. Τα βλέπεις λίγο, είναι μεγάλα αρκετά. Α, ωραία, εντάξει, οκ. Okay. Θα μεγαλώσω λίγο από εδώ και όλα θα πάνε καλά. Εντάξει. Λοιπόν, καλύτερα λίγο. Αυτό το οποίο είχαμε συζητήσει, λοιπόν, ήταν αυτός εδώ τύπος. Συγγνώμη λίγο, εδώ. Είχαμε υπολογίσει σε αυτό το κελί την ποσοστιαία μεταβολή, ο οποίος, αν θυμάσαι, ήταν αυτό εδώ. Μείον αυτό, κλείνουμε, διά, αυτό, επί της 100. Αυτός είναι ο πρώτος τύπος που συζητάμε, εντάξει. Αυτόν τον πρώτο τύπο πρέπει να τον πληκτρολογήσουμε με κάποιο τρόπο. Εντάξει, είτε με τη βοήθεια του ποντικού είτε όχι, πρέπει κάπως να το βάλουμε, εντάξει. Λοιπόν, το υπολογίζουμε και βρίσκουμε αυτό. Τώρα, πώς πάμε παρακάτω, εννοείς? Λοιπόν, υπενθυμίζω. Ενεργοποιούμε το κελί που περιέχει τον τύπο. Εντάξει. Ενεργοποίηση σημαίνει απλώς πηγαίνουμε το ποντίκι εκεί πέρα. Εντάξει, εγώ τώρα κινούμε με τα βελάκια, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτή τη στιγμή είναι ενεργοποιημένο το κελί D3, αυτή τη στιγμή το D4, αυτή τη στιγμή το C3. Αυτό δηλαδή που θέλουμε να. Που έχουμε γράψει τον τύπο και που θέλουμε να αναπτύξουμε. Αυτό που το οποίο κάνουμε ονομάζεται ανάπτυξη τύπου αυτή τη στιγμή προς τα κάτω, μια και θα πάει προς τα κάτω, ή αν θέλεις και συμπλήρωση τύπου πάλι προς τα κάτω. Εντάξει. Για να το πετύχεις αυτό εδώ, θα πρέπει να μετακινήσεις το δίκτυο του ποντικού που τώρα βρίσκεται κάπου στο πέλαγος, κάπου δεξιά και αριστερά, εντάξει, και έχει αυτόν τον ανοιχτό σταυρό, όπως βλέπεις, εντάξει, πάνω στο σημείο αγκύρωσης του κελιού που θέλεις να αναπτύξεις. Σημείο αγκύρωσης είναι αυτό εδώ. Αυτή η τελίτσα εδώ πέρα.
Αν μετακινήσεις το ποντίκι εκεί λίγο προσεκτικά, εντάξει. Εγώ τώρα εδώ δυσκολεύομαι σε αυτό το τραπέζι γιατί δεν έχει καλή επιφάνεια, αλλά θα τα καταφέρεις εσύ καλύτερα αν το κάνεις μόνη σου και με την άνεση σου. Κρατάς το πλήκτρο, το αριστερό πλήκτρο πατημένο. Το αριστερό πλήκτρο πρέπει να είναι πατημένο, εντάξει. Και το πηγαίνεις προς τα κάτω. Εδώ τώρα είναι λίγο δεξιοτεχνία με το χεράκι πώς θα το πας. Εντάξει, είναι αρκετά εύκολο να γίνει έτσι. Ο ένας τρόπος λοιπόν, αγαπητή Στεφανή, είναι αυτός εδώ. Εντάξει. Αυτός εδώ ο τρόπος θα σου μετακινήσει τον τύπο, όπως βλέπεις, αν το δούμε λίγο πιο καλά, προς τα κάτω και με μεγαλύτερο πλάτος το κελί να είναι λίγο πιο ορατός, εντάξει. Αυτό δεν είναι που συζητάμε. Παρακάτω έχουν γίνει τα ίδια. Συγγνώμη λίγο. Ο ένας τρόπος είναι αυτός εδώ. Ο άλλος τρόπος, που είναι πολύ πιο γρήγορος και πολύ και αν θέλεις έτσι πιο κοντά σε έναν έτσι πιο πεπειραμένο χρήστη, είναι στο σημείο που σου έδειξα πριν, αντί να κάνεις, να το κρατήσεις πατημένο το αριστερό πλήκτρο και να πας προς τα κάτω, να κάνεις διπλό κλικ. Αυτό εδώ. Παρατηρείς. Δεν κούνησα κάτι, έκανα διπλό κλικ, διπλό αριστερό κλικ. Αυτό γίνεται. Πρόσεχε. Και βγαίνει απευθείας. Τι να συζητάμε τώρα. Εντάξει. 40 χρόνια φούρνο, σε παρακαλώ. Λοιπόν. Άκου να σου πω κάτι. Δεν είναι, πρόσεξε να ζητήσω, το φούρνο δεν αναφέρεται σε μένα, αναφέρεται στην τεχνική που πρέπει να μάθετε. Για να ισχύσει αυτή εδώ η μεταβολή, κυρίες και κύριοι, θα πρέπει η διπλανή στήλη να είναι συμπληρωμένη. Προσέξτε λίγο το τρίκ. Αν αυτό εδώ το κελί, ας το μισό λεπτάκι λίγο, έτσι όπως είναι, ας το κουνήσουμε λίγο, εντάξει. Ας πούμε ότι θέλουμε να κάνουμε τον υπολογισμό του ποσοστού στήλη D, εντάξει. Η στήλη D τώρα δεξέχεται και αριστερά της. Δεν έχει κάποια συμπληρωμένη στήλη. Αν εδώ κάνω αριστερό, διπλό αριστερό κλικ, τι θα γίνει. Τίποτα. Δεν καταλαβαίνει. Για να καταλάβει ότι πρέπει να συμπληρώσει, πρέπει ο διπλανός του να είναι συμπληρωμένος. Πού να συμπληρώσει. Είχαμε και αριστερά και δεξιά συμπληρωμένο. Θα προτιμήσουμε τα αριστερά. Όπως ξέρεις, ο επιστημονικός κόσμος γενικά πάει προς τα αριστερά πάντοτε. Οπότε. Ναι. Πρόσεχε να. Πρόσεξε να δεις λίγο τι θα κάνει. Πρόσεξε να δεις λίγο τι θα κάνει. Πάμε ξανά αυτή την περιοχή εδώ, εντάξει. Αυτή τη στιγμή θα σου πω λίγο το εξής. Γενικά στο δυτικό κόσμο, όπως ξέρεις, γράφουμε από τα αριστερά προς τα δεξιά. Έτσι δεν είναι. Άρα λοιπόν, καταρχήν είναι συμπληρωμένη τι πράγμα. Η αριστερή και μετά η δεξιά. Θα το κάνουμε και αυτό που λες, εντάξει. Αλλά θέλω να σου πω λίγο το εξής. Αυτή τη στιγμή θα ξεκινήσει από το C3. Θα πάει μέχρι το C8, γιατί μέχρι το Β8 είναι συμπληρωμένο. Αν δεν έχει τίποτα γύρω του, είναι απροσδιόριστο το τι θα κάνει. Δεν μπορεί να το καταλάβει αυτός. Μπορεί να το κάνεις εσύ μόνη σου. Με τον πρώτο τρόπο που σου έδειξε, που σύρεις το ποντίκι από το ένα κελί προς τα κάτω. Προς τα δεξιά, προς τα κάτω κτλ. Εντάξει. Αν όμως θέλεις να γίνει η δουλειά σου αυτόματα, πρέπει η αριστερή να είναι συμπληρωμένη. Κάνουμε τώρα μια άλλη δουλειά. Συμφωνείς. Να κάνω τώρα δεξί κλικ εδώ στο κελί C3 να δούμε τι θα γίνει. Τι θα προτιμήσει. Προτίμησε την αριστερή στήλη. Εντάξει. Την αριστερή όπως τη βλέπεις εσύ. Γιατί αυτός τη βλέπει πώς. Τη βλέπει δεξιά. Εντάξει. Είναι το γνωστό παραμύθι με τους ψάλτες στην εκκλησία. Εντάξει. Για το ποιος είναι αυτός και ποιος είναι ο άλλος κτλ. Αλλά έτσι όπως το βλέπουμε εμείς πάει προς τα αριστερά. Εντάξει. Είναι ο ίδιος λόγος, ξέρεις, σχήμα λόγο τώρα, βέβαια, αστειεύουμε βέβαια, που η έλικα του DNA είναι αριστερόστροφη, που τα ηλεκτρόνια στρέφονται αριστερά σε πειράματα σκέδασης που κάνουν οι φυσικοί και ούτω καθεξής. Εντάξει. Λοιπόν, μπορείς να κάνεις και εσύ και άλλα ανέκδοτα αν θέλεις κτλ. Κατανοητό πώς γίνεται. Ένας τρόπος λοιπόν με το ποντίκι. Επιλέγουμε αυτό το σημείο εγκύρωσης, τη βουλίτσα που έχει το κελί κάτω δεξιά και κρατώντας το αριστερό πλήκτρο πατημένο πηγαίνουμε προς τα κάτω. Ο άλλος γρήγορος τρόπος είναι το διπλό κλικ. Εντάξει, διπλό κλικ εκεί πέρα και θα συμπληρωθεί μέχρι κάτω. Κάποια άλλη απορία ή ερώτηση. Ναι, πες το. Το πρώτο είναι άλλη απόλυτη μεταβολή. Έχει νόημα γενικά στην πρώτη γραμμή. Δεν σε κατάλαβα. Στην πρώτη γραμμή έχει νόημα. Εδώ. Όχι, ποτέ. Ποτέ. Για να μεταβληθεί κάτι πρέπει να υπάρχει μια προηγούμενη τιμή. Εντάξει. Και με το δολάριο, υπάρχει πρόβλημα να βάλουμε, δηλαδή β2 ξυροκόπια, δολάριο, β δολάριο. Δηλαδή, βάλουμε 2 δολάρια. Σε ένα 2 δολάρια μαζεμένα, όχι, είναι λάθος.
Δολάριο πίσω από δολάριο, έτσι δηλαδή. Α, όχι, okay, όχι. Αυτό δεν μας πειράζει. Κοίτα, γενικά δεν είναι καλό να μην δεν είσαι σίγουρη. Αλλά θα σου πω λίγο το εξής. Επίσης, σφάλμα δεν είναι. Εντάξει. Από την άλλη μεριά, το δολάριο ελέγχει τι θα μείνει σταθερό σε μια μετακίνηση του τύπου. Ωραία. Εάν αυτό που μετακινείται είναι η γραμμή του, πηγαίνει δηλαδή από κάτω, 4, 5, 6, 7, 8 και τα 9, δεν έχει, είτε το βάλει στο Β, είτε δεν το βάλει στο Β, ή σε οποιοδήποτε άλλο γράμμα δηλώνει τη στήλη, δεν παίζει κάποιο ρόλο. Αφού έτσι κι αλλιώς θα μείνει στην ίδια στήλη, εντάξει. Αν όμως αργότερα το μετακινήσεις κατά στήλη, πας δηλαδή πιο δεξιά, πιο αριστερά κτλ. Και θα επηρεαστεί. Αλλά όχι, αν θες να το βάλεις, βάλτε. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Άλλη ερώτηση, κυρίες και κύριοι. Όχι. Είμαστε εντάξει. Πάμε. Λοιπόν, θυμάστε λίγο αυτή την άσκηση που είχα κάνει με το if στην αρχή του προηγούμενου μαθήματος. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο πιο αναλυτικά τώρα για αυτές τις συναρτήσεις, όπως είναι το if. Αυτές οι συναρτήσεις, κυρίες και κύριοι, πέφτουν στην κατηγορία που λέγονται λογικές συναρτήσεις. Είτε τις χρησιμοποιούμε με το Excel, είτε με το OpenCalc, είτε με το οποιοδήποτε άλλο λογιστικό πρόγραμμα λογιστικού φύλου, εντάξει. Οι συναρτήσεις αυτές, όπως καταλαβαίνετε, κάνουν κάποιους λογικούς ελέγχους και επιστρέφουν μια λογική συνήθως τιμή, όπως είναι το true και το false, το αληθές και το ψευδές. Αυτές οι δύο τιμές, η αλήθεια και το ψέμα, αναφέρονται σε μια λογική που λέγεται λογική δύο απαντήσεων. Εντάξει, δύο τιμών, αν θέλετε καλύτερα. Η οποία είναι, δεν είναι τίποτα άλλο παρά η κλασική λογική του Αριστοτέλη. Ο 20ος αιώνας, βέβαια, έχει φέρει μεγάλες αλλαγές σε αυτή εδώ πέρα την λογική. Μπορεί κάποιος να μου πει για ποιο λόγο αυτές οι δύο τιμές δεν είναι επαρκές για να περιγράψουμε τον κόσμο. Γιατί δηλαδή η αριστοτελική λογική είναι ανεπαρκής και χρειαζόμαστε κι άλλες τιμές. Ποια είναι η τιμή, ποια τιμή θα προσθέτατε εσείς. Λογικά θα πρέπει να το ξέρετε ήδη. Γενικά ξέρετε ότι η αριστοτελική λογική είναι ανεπαρκής για να περιγράψει τον κόσμο μας. Ποια. Αλλά εκτός από την αλήθεια και το ψέμα, τι άλλο μπορεί να υπάρχει. Το ίσως. Το ίσως. Είναι αποδεκτό σε ένα αντικείμενο όπως είναι λογική να υπάρχει ίσως. Στην επιστήμη είναι δυνατό να υπάρχει ίσως. Όχι. Δεν ξέρω, σας ρωτάω. Δεν είπαμε, πώς το λένε, δύο μαθήματα πριν. Δεν σας είπα ότι εδώ έρχομαι για να κάνω ερωτήσεις. Σας το είπα αυτό, καθαρός, δεν είμαι. Άλλο εκτός από το ίσως. Το δεν ξέρω. Άλλο. Δεν πιστεύω. Απιστεύω. Το πιστεύω δεν υπάρχει, φίλο μου. Ούτε το πιστεύω, ούτε το δεν πιστεύω. Κάτι άλλο. Κοιτάξτε να λέω τώρα κάτι. Ας ρωτήσουμε λίγο το εξής, εντάξει. Ας υποθέσουμε ότι θέτουμε μία ερώτηση που λέει, εντάξει, ήρθε ο Χ με λεωφορείο στο Πανεπιστήμιο σήμερα το πρωί. Η απάντηση μπορεί να είναι αληθής ή ψευδής. Τι λέτε? Ναι, εντάξει, μπορεί να είναι είτε έτσι είτε αλλιώς. Ωραία. Μπορούμε να κάνουμε μία άλλη ερώτηση. Ήρθε ο Χ με ελικόπτερο στο Πανεπιστήμιο σήμερα το πρωί. Εντάξει, πάλι δεν είναι μία λογική. Μπορεί, για παράδειγμα, να πούμε ότι ήρθε ή δεν ήρθε με ελικόπτερο, εντάξει. Συνήθως βέβαια δεν έρχεται κανείς με ελικόπτερο στο πανεπιστήμιο, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, όλα μπορεί να τα δει ο άνθρωπος κάποια στιγμή στη ζωή του. Υπάρχουν ερωτήσεις όπου το αλήθεια ή ψέμα δεν στέκει ως απάντηση. Πες μου μια ερώτηση όπου είτε το αληθές είτε το ψευδές είναι ανεφάρμοστα, δηλαδή δεν στέκουν ως απάντηση. Πες το. Να σου αναστρέψω εγώ την ερώτηση. Θα βρέξει σήμερα. Θα σου κάνω μία-μία όλους τους πιθανούς καιρούς. Πόσοι πιθανοί καιροί υπάρχουν. 5, εντάξει. 10, 20, 100. Ωραία, θα στα κάνω όλα και όλα μπορούν να γίνουν αλήθεια ή ψέμα. Μία ερώτηση όπου το αληθές ή ψευδές δεν ισχύει. Γιατί να μην... Γιατί... Γιατί αυτό δεν έχει αλήθεια ή ψέμα. Τι λες? Είναι επιστημονική ερώτηση.
είναι τώρα βαθιά η κουβέντα. Εντάξει, θα την αφήσουμε για ένα άλλο μάθημα. Πάμε. Ναι. Είναι, δεν μπορώ να σου πω, είναι αληθές ή ψευδές. Τι λες? Τι είναι? Δεν είναι ούτε αληθές ούτε ψευδές. Αυτό σου λέω κι εγώ. Θέλω μία ερώτηση που το αληθές ή ψευδές να μην στέκει ως απάντηση. Να αρχίσουμε τώρα, συγγνώμη λίγο. Να αρχίσω. Θα φας φασολάκια, θα φας ντοματόριζο, θα φας πανακόπιτα. 100.000 φαγητά. Μέχρι να βρουνε. Αν η γάτα του στρέτει κοινή ζωντανή είναι νεκρή, είναι ή δεν είναι? Ορίστε. Δεν ξέρουμε. Να μια ερώτηση που η αλήθεια και το ψέμα δεν μας κάνει. Λοιπόν, πες το. Τι είναι στρόγγυλο? Γιατί αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί με αλήθεια ή ψέμα? Ρωτάς τι φαίνεται και με τι το βλέπεις, με τα μάτια? Γιατί εγώ έχω άλλα μάτια. Ε, τότε. Λοιπόν, πλησιάσαμε λίγο το στόχο αυτής της κουβέντας, κυρίες και κύριοι, με τη γάτα του Στρέντιγκερ. Όσοι δεν την ξέρετε την ιστορία, να σας υπενθυμίσω ότι η βιβλιοθήκη έχει ανοίξει, εντάξει. Η βιβλιοθήκη επίσης ανοίγει 8 η ώρα το πρωί, οπότε τα 3/4 που μεσολαβούν μέχρι να ξεκινήσει το μάθημα, μπορείτε από αύριο και από το άλλο μάθημα να τα εκμεταλλευτείτε. Εντάξει, ενημερωθείτε λίγο για το αντικείμενο, παιδιά, γιατί θα το χρειαστούμε. Θα μιλήσουμε ωστόσο σήμερα, όπως σας έχω πει, για την λογική των δύο τιμών, την αλήθεια και το ψέμα. Θα αφήσουμε τη συζήτηση για τις τρεις τιμές στο επόμενο μάθημα. Και θα αναζητήσετε βέβαια λίγο μόνοι σας και λίγο ίσως σε κάποια μαθήματα επιλογής που θα κάνετε στο τέταρτο έτος τη λογική με τις τέσσερις τιμές που έχει μέσα και το ίσον. Το ίσον, συγγνώμη, όχι το ίσον, εντάξει, σε κάποιο άλλο μάθημα. Προς το παρόν θα μείνουμε στην αλήθεια και στο ψέμα. Τα πάντα δηλαδή περιγράφονται γύρω από την λογική του Αριστοτέλη, ο οποίος μας μιλάει ότι κάτι είναι ή αληθές ή ψευδές. Πάμε να δούμε λίγο τώρα πώς θα το συμπεριλάβουμε αυτό το πράγμα μέσα στους υπολογισμούς που κάνουμε. Λοιπόν, θεωρούμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή ότι μία πρόταση μπορεί να είναι αληθής ή στα αγγλικά, αν θέλετε στα λατινικά, true, και να πάρει την τιμή 1, ή να είναι ψευδής, δηλαδή false, και να πάρει την τιμή 0. Κάθε προγραμματιστής, ακόμα και εσείς που χρησιμοποιείτε ένα πρόγραμμα όπως είναι ένα υπολογιστικό φύλλο, σαφέστατα και μπορείτε να αναδιατάξετε αυτές τις τιμές. Να πείτε δηλαδή ότι το true είναι 0 και το false είναι 1, ή να πείτε ότι το true είναι 5 και το false είναι -3. Δεν σας επηρεάζει κανείς, εντάξει. Κατά παράδοση όμως, και καλό είναι να την ακολουθήσουμε αυτή την παράδοση, γιατί θα μας διευκολύνει σε πάρα πολλούς υπολογισμούς, εάν μία πρόταση είναι αληθής, της δίνουμε την τιμή 1, αν είναι ψευδής, της δίνουμε την τιμή 0. Σας το ξαναλέω και θα δούμε αργότερα και παραδείγματα. Μπορούμε να τα κάνουμε αυτά τα πράγματα όπως θέλουμε και να κάνουμε την αλήθεια να παίρνει κάποια άλλη τιμή και το ψέμα κάποια άλλη τιμή. Κατά προεπιλογή, αν δεν αναφερθεί όμως, αν μια πρόταση είναι αληθής, έχει την τιμή 1, αν είναι ψευδής, έχει την τιμή 0. Είμαστε εντάξει μέχρι εδώ? Πάμε λίγο παρακάτω. Οι συναρτήσεις που αποδίδουν αυτές τις τιμές στα λογιστικά φύλλα, είτε είναι αυτό το Microsoft Excel, είτε είναι το OpenCalc, είτε οποιοδήποτε άλλο, είναι οι συναρτήσεις true και false. Προσέξτε λίγο, αυτές οι συναρτήσεις θα πρέπει να εισαχθούν στα κελιά των υπολογιστικών φύλλων ως τύποι. Με λίγα λόγια, ο τύπος, όπως έχουμε πει, ξεκινάει από τι πράγμα? Από το ίσον. Άρα πρέπει να γράψουμε ίσον κάτι. Ωραία. Οι συναρτήσεις είναι. Αποτελούνται από δύο κομμάτια. Ένα είναι το όνομά τους, το true, το false, το if, το sub που είχαμε δει στο προηγούμενο μάθημα κτλ. Και τα ορίσματα τα οποία μπαίνουν μέσα σε παρενθέσεις. Υπάρχουν συναρτήσεις όπως είναι τούτες εδώ, το true και το false, οι οποίες δεν παίρνουν κάποιο όρισμα. Εντάξει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να παραλείψουμε τις παρενθέσεις οι οποίες τις ακολουθούν. Κατανοητό. Αν λοιπόν σε ένα κελί πληκτρολογήσετε το ίσον true, θα πάρετε ανάλογα με τις ρυθμίσεις του υπολογιστή σας, είτε τη λέξη true, εντάξει, είτε τη μονάδα. Προσέξτε, αυτή η λέξη true δεν είναι μια κοινή λέξη, είναι μια ειδικού τύπου λέξη η οποία μεταφράζεται σε αυτή την μονάδα. Αλλά το καταλαβαίνετε και μόνοι σας, εντάξει. Για παράδειγμα, ανάλογα με τις τοπικές ρυθμίσεις του υπολογιστή σας, μπορεί να κάνετε μετάφραση των όρων, έτσι ώστε αντί για true, τη λέξη true δηλαδή που είδαμε πριν, να παίρνετε αληθές ή στα ελληνικά γραμμένη, εντάξει, ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, ή τη λέξη false στα
να είναι γραμμένοι ως ψευδές κτλ. Τώρα, μία πολύ χρήσιμη συνάρτηση, κυρίες και κύριοι, είναι η συνάρτηση NOT. Η συνάρτηση NOT κάνει αυτό που ονομάζουμε λογική αντιστροφή. Αν δηλαδή μία παράσταση είναι αληθής, την κάνει ψευδή. Αν είναι ψευδή, την κάνει αληθή. Αναστρέφει τη λογική τιμή μίας παράστασης. Κάνει το 1-0 και το 0-1. Αυτό το α2 που γράφω μέσα στις παρενθέσεις ως όρισμα μπορεί να είναι είτε μία τιμή, είτε μία, το κελί α2 δηλαδή να έχει μία τιμή ή να έχει μία ολόκληρη άλλη παράσταση. Εντάξει. Ό,τι και αν έχει θα αναστρέψει το αληθές ή ψευδές της. Εντάξει. Αυτή η ισοδυναμία ισχύει πάντοτε. Δηλαδή πάντοτε το αληθές θα γίνει ψευδές και το ψευδές θα γίνει αληθές. Αφού μένουμε στη λογική των δύο τιμών.